Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε ο χώρος έξω αλλά και μέσα στο κτίριο του Νομοθετικού Συμβουλίου στο Χονγκ Κονγκ. Ομάδα διαδηλωτών κατάφερε να εισβάλλει στο κοινοβούλιο σπάζοντας κάποιες από τις τζαμαρίες. Με σπρέι έγραψαν συνθήματα στους τοίχους του κτιρίου, προκάλεσαν ζημιές και έφτασαν μέσα στην κεντρική αίθουσα του Νομοθετικού Συμβουλίου. Οι αστυνομικές αρχές απάντησαν με βροχή δακρυγόνων και σπρέι πιπεριού προκειμένου να επιτύχουν την αποχώρηση και απομάκρυνση των εισβολέων από το κτίριο. Ωστόσο, μια πολύ μικρή ομάδα μαζί με δημοσιογράφους παρέμεινε για αρκετή ώρα μέσα στην κεντρική αίθουσα. Ένας από αυτούς άνοιξε και τοποθέτησε την παλιά βρετανική αποικιοκρατική σημαία του Χονγκ Κονγκ. Περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα τοπική ώρα και αφού ενισχύθηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις, οι αρχές μπόρεσαν να ελέγξουν πλήρως και τους περιμετρικούς δρόμους. Οι διαδηλωτές ζητούν την οριστική απόσυρση και όχι αναστολή όπως ισχύει αυτή τη στιγμή του νόμου για την έκδοση υπόπτων στην κινέζικη ενδοχώρα, καθώς και την παρέτηση της ανώτατης διοικήτριας του Χονγκ Κονγκ, Κάρι Λαμ.